Και προχωράμε στην επόμενη κατηγορία. Στρίδια. Άγγελος. Μότο-μότο. Βασικά, γιατί αυτό το... Θύμισε μας, γιατί αυτό το ζευγάρι. Επειδή ο... Ο Άγγελος στην ουσία είναι ο Μιγιάγκη και ο Μότο-Μότο είναι ο Ντάνιελ, σαν ξεκάθαρα. Δάσκαλος μαθητή αυτό. Ναι, 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 ναι. Και επειδή έτσι είναι και μια, ένα ζητούμενο που δεν, το, δεν έχουν και τεράστια... Νομίζω ο Μότο-Μότο δεν έχει ξανακάνει και ο Άγγελος πολύ λίγες φορές. Είχες την πληροφορία ότι δεν έχει ξανακάνει στρίδια. Όχι. Δεν, δεν... Μετά το παραμυθάς, είπα... παραμυθάς. Καλά δεν το ρωτήσατε και σας είπε... Δύο-τρεις φορές. Πόσες φορές είπες? Εγώ. Ναι. Αφού είχες ορίσει το ζευγάρι. Όχι. Ναι, εγώ αυτό το λέω μετά αφού άκουσα και την πληροφορία. Οπότε δεν έπεσα έξω σε αυτό. Φαίνεται. Φαίνεται ότι δεν έχει κάνει πολλές φορές. Πες, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτό το παραμύθι κάποια στιγμή, όταν πουλάς παραμύθι, κάποια στιγμή θα βγει στην επιφάνεια. Το ψέμα είναι μια φούσκα. Η φούσκα κάτω από το νερό δεν γίνεται να μείνει. Θα ανέβει στην επιφάνεια και θα σκάσει κάποια στιγμή. Εντάξει. Δεν είμαι και ο Bradley Cooper να έχω κάνει 1.000.000 στρίδια να κλείσω το βιβλιαράκι και να πάω να ξανανοίξω το διάστερο. Αλλά. Οκ. Μότο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Στρίδια, αγκιδόνια, όλα αυτά. Αλλά δεν είχες καθαρίσει ποτέ. Δεν είχα καθαρίσει ποτέ. Ωραία. Οπότε ήταν ένα challenge μεγάλο για μένα. Mm-hmm. Και χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν με τον Άγγελο απέναντι. Κοίτα. Πιστεύω ότι ο Μότο λέει. Δεν ανοίγει στρίδια πρώτη φορά, έτσι. Δεν είναι ότι είδες ένα στρίδι, πήρες το μαχαιράκι και τ' άνοιξες έτσι. Αυτό είναι epic ψέμα. Ψέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ο Μότο δεν έχει καθαρίσει στρίδια 10 φορές, το πρώτο στρίδι θα έκανε 10 λεπτά να το ανοίξει. Θα είχε κοπεί 17.000 φορές. Το έχω κάνει. Σιγά. Εντάξει, αυτό ήταν ψέμα.